Πληροφορίες αναφέρουν εδώ και μέρες, όπως είχαμε αποκαλύψει από τους πρώτους στο λογαριασμό μας στο X, πρώην Twitter, ότι οι Ισραηλινές ειδικές δυνάμεις πραγματοποίησαν μυστική επιδρομή στη Ιρανική εγκατάσταση όπλων στην περιοχή Μασιάφ της Συρίας νωρίτερα αυτή την εβδομάδα. Πέρα από τις πολύ σημαντικές αυτές πληροφορίες που υποδηλώνουν την πρώτη χερσαία επίθεση ειδικών δυνάμεων του IDF, αρκετές διεθνείς και τοπικές πηγές μιλούν πλέον και για σύλληψη Ιρανών αξιωματούχων του σώματος IRGC που επιχείρει στη Συρία. Η περιοχή Μασιάφ είναι γνωστή για τα στρατιωτικά της ερευνητικά κέντρα και έχει συνδεθεί εδώ και καιρό με την κατασκευή χημικών όπλων, πυράβλων και ντρόουν της Συριακής κυβέρνησης. Προχωρά στις ενέργειες αυτές σε συνεργασία με τις Ιρανικές δυνάμεις αλλά και τη Χεζμπολάχ του Λιβάνου. Την περασμένη Κυριακή, μια σειρά Ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών είχε στόχο στρατιωτικές υποδομές στην κεντρική Συρία, σκοτώνοντας τουλάχιστον 14 ανθρώπους και τραυματίζοντας 43 σύμφωνα με συριακά μέσα ενημέρωσης. Οι βόμβες όμως προκάλεσαν πυρκαγιές, καθώς χτυπήματα έπληξαν και το Κέντρο Επιστημονικών Εμελετών και Ερευνών ΣΕΡΣ της Συρίας. Δυτικοί αξιωματούχοι και το Ισραήλ κατηγορούν το ΣΕΡΣ για την ανάπτυξη αερίου σαρίν και πυράβλων, κατηγορίες που η Συριακή κυβέρνηση αρνείται επανειλημμένα. Ωστόσο, οι πληροφορίες αρκετών τοπικών πηγών που επικοινωνήσαμε στον MSHD και πλέον αρκετών διεθνών πηγών προχώρησαν ένα βήμα παραπέρα, υποστηρίζοντας ότι Ισραηλινά ελικόπτερα μπήκαν στην περιοχή από τη Μεσόγειο, καθώς οι ειδικές δυνάμεις έπεσαν με σχοινιά στο έδαφος, κάνοντας χρήση της μεθόδου Fast Rope και επιτέθηκαν στο σημείο, με τις συγκρούσεις να αφήνουν νεκρούς 3 Σύριους. 2-4 Ιρανοί φέρεται να συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια της επιδρομής, αν και η τύχη των συλληφθέντων παραμένει άγνωστη και οι επίσημες πληροφορίες είναι απλά ανύπαρκτες. Το περιστατικό παραμένει ανεπιβεβαιότητα από Ισραηλινούς και Σύριους αξιωματούχους, αλλά δεν αναμένεται καμία πλευρά να θέλει να το αποκαλύψει. Ενδεικτικά, ήδη Συριακές κυβερνητικές πηγές έχουν διαψεύσει ότι συνέβη η επίθεση, ενώ υπάρχουν δορυφορικές εικόνες με κρατήρες στην περιοχή του εργοστασίου και στους δρόμους που οδηγούν σε αυτό. Η επιχείρηση αυτή αποτελεί πιθανότατα ένα ακόμη κεφάλαιο των σκοτεινών εμπλοκών, που παραμένουν για ολόκληρες δεκαετίες ως ανεπιβεβαίωτα γεγονότα. Πείτε μας τη γνώμη σας στα σχόλια κάτω από το βίντεο. Μην ξεχάσετε να κοινοποιήσετε την είδηση στους φίλους σας, να πατήσετε μου αρέσει αν σας άρεσε το βίντεο μας και να κάνετε εγγραφή αν δεν έχετε κάνει ήδη στον MSHD, ενεργοποιημένο το καμπανάκι για όλες τις ειδοποιήσεις. Ενημερωθείτε για τις τελευταίες εξελίξεις στο site μας, mshd.gr.